Λοιπόν, κύριε Κουκά, σας παρακαλώ να μας πείτε λίγο για όλα τα θέματα της χλωρίδας, για την αντικατάσταση των δέντρων, για την πρόταση για τα ελαιόδεντρα και για όλα αυτά. Λοιπόν, σας ακούμε. Θα ήθελα... Αν θέλετε λίγο ησυχία να ακούσουμε όλα τα χλωρίδας. Να ενημερώσω την κυρία Κωνσταντινίδου επάνω στους εργολάβους που... Ξέρω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους εργολάβους. Υπάρχουν κάποιοι εργολάβοι οι οποίοι κάθονται και συζητάνε πριν ξεκινήσουν το κτίσιμο ή πώς θα φτιάξουν την πολυκατοικία τους, όπως είναι ο κύριος Στεφάτος, ο Κατσούλης και άλλοι, οι οποίοι συζητάνε και δέχονται ότι δεν μπορούν, θα σας πω, στη διεύθυνση... που ήταν Βαϊνδηρίου και Αγία Σοφίας, που χτίζει αυτή τη στιγμή εκεί ο κύριος Τσιόβουλος και ο κύριος Στεφάτος. Ο κύριος Στεφάτος, μόλις πριν ξεκινήσει ο άνθρωπος, μας κάλεσε, γιατί είναι κάποια πεύκα μπροστά. Είδαμε ότι τα πεύκα αυτά είναι πολύ ζωντανά, δηλαδή ήταν κρίμα από το Θεό να κοπούν. Το δέχτηκε και άλλαξε το σχέδιό του. Απέναντι είναι ο κύριος Τσιόβουλος, που υπάρχει πεύκο. Κύριος Τσιόβουλος, επειδή είχαμε σήμερα επαφή, τελείωσε την πολυκατοικία και έρχεται τώρα και μας ζητάει, επειδή υπάρχει ένα πεύκο μπροστά, πολύ μεγάλο και πολύ καλό, δηλαδή δεν κόβεται αυτό το πεύκο. Του απάντησα μαζί με την προϊσταμένη, την κυρία Νατιώτη, ότι το δέντρο δεν θα κοπεί. Βέβαια, για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες που χρειάζονται, να κάνει τα χαρτιά, να έρθει στην ποιότητα ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θα είμαι και η κυρία Νατιώτη αρνητική. Γιατί δεν μπορεί να κόβονται. Υπάρχουν κάποιοι, όπως ο κύριος Κώτης, ο οποίος είναι να χτίσει στη πλατεία Γρηγορίου και Βάρνης. Εκεί υπάρχουν 6 ή 7 ελιές. Ο άνθρωπος κάθισε, συζήτησε μαζί μας και θα δούμε πώς θα τις βγάλει, ώστε να κάνουμε, να τις βάλουμε κάπου αλλού τις ελιές. Να μην κοπούν. Δηλαδή γίνεται μία προσπάθεια, αυτά σας τα λέω, ότι γίνεται μία προσπάθεια ώστε να μην κόβονται από τους εργολάβους τα δέντρα. Υπάρχουν κάποιοι εργολάβοι, ή πρέπει να προχωρήσουμε σε μηνύτες, οι οποίοι προχωράνε και ήδη έχουμε πει με την κυρία Νατιώτη να γίνει μια καταγραφή που προχωράνε και τα κόβουν χωρίς να ρωτάνε κανένα. Δυστυχώς υπάρχουν οι κακοί και οι καλοί εργολάβοι. Προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε, έχουμε παρέμβει σε κάποιους με την αστυνομία. Δεν τα βγάζω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα βγάζω σε δημοσιότητα. Αλλά εάν ρωτήσετε, επεμβαίνουμε σε πάρα πολλά με τους εργολάβους. Εγώ έχω γίνει κακός μαζί τους. Τι γίνεται, κάποιο... Η προσπάθειά μας για φυτέψεις συνεχίζεται. Θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι λείπουν δέντρα. Το ξέρουμε, λείπουν και γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Όπως έχουμε κάποια δέντρα που πρέπει να αφαιρεθούν γιατί είναι άρρωστα και κάνουμε αυτή τη στιγμή προσπάθεια να δούμε πώς γίνεται να κόβεται αυτό το δέντρο, να φεύγει η ρίζα και την ίδια μέρα ή την άλλη μέρα να φυτεύετε ένα καινούριο δέντρο. Αυτό εγώ θα σας καλέσω, θα παρευρίσκεστε. Δεν έχω κοντά μας να δείτε όλη τη διαδικασία. Μετά, εγώ αυτό που θέλω σας φέρνω, έχουν βγάλει στο Facebook και σε κάποια άλλα κάποια πεύκα Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε κάποιους άλλους δρόμους. Αυτά τα δέντρα τα έχω φέρει εδώ για να κοπούν, γιατί είναι επικίνδυνα και δεν μου τα ψηφίσατε.
Δηλαδή τι θέλετε να κάνω? Να πάω να τα κόψω και να μου πείτε αύριο έχεις, είσαι παράνομος αυτό που κάνεις? Ψηφίστε, εγώ θα τα ξαναφέρω. Σήμερα δεν έφερα τίποτα, είχα να τα φέρω. Δεν έφερα τίποτα. Για να συζητήσουμε και να δούμε. Σας έχω καλέσει, ελάτε πάλι μαζί να πάμε να τα δούμε. Και όποια είναι να αποφασίσουμε μαζί. Δεν δέχεστε κι αυτό. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Ναι, θα πέσουνε, υπάρχουν δέντρα. Θα φυτέψουν. Πιστώσεις γι' αυτό, για τις μουριές πήρα. Πήρατε για το ζωνιά 50.000 ευρώ και τα 25 σε απευθείας ανάθεση. Ναι, φύτε. Κύριε Κουτελάκη, φέραμε εδώ πόσα δέντρα για να κοπούν που είναι επικίνδυνα, που περνάνε λεωφορεία και τα καταψηφίσατε. Μιλάτε εσείς που βγαίνετε στο Facebook και μου λέτε ότι θα σκοτωθεί κόσμος γιατί δεν κόβουμε τα δέντρα. Υπεύθυνος είσαστε εσείς. Ναι. Ναι, ότι δεν κόβουμε εμείς, ναι. Από εσάς εξαρτάται. Και αυτό έτσι είχαμε. Φυτεύουμε, κύριε Κουτελάκη, όταν σας καλούμε, ας έρχεστε. Εντάξει, σας ξέρουμε. Όταν κόψατε πόσα δέντρα από το άλψος, ξέρουμε. Επάνω στο κύριο Κιουλάνη που είπε, είναι αυτό το θέμα. Είχα μιλήσει και προσωπικά με τον κύριο Κιουλάνη. Προστατεύστε να κοπούν τα επικίνδυνα δέντρα. Δεν τα ψηφίζετε, δεν έρχεστε. Σας στέλνουμε επιστολές, σας παίρνουμε τηλέφωνο και δεν έρχεστε την ημέρα. Ορίστε. Κύριε Κουκά, 5 επισκέψεις. Αυτό νομίζω ήδη το καλύψαμε. Πείτε μας λίγο αν έχετε κάποια σκέψη να μαζεύονται οι ελιές, όπως κάνουν όμως οι δήμοι. Για τις ελιές, επειδή είδα 2-3 δήμους, 2 δήμους, εδώ στην Αττική που μάζεψαν και ρώτησα, έβαλα τη γεωπόνο που έχουμε, να ρωτήσει αν μπορούμε να κόψουμε. Η απάντηση από το Πανεπιστήμιο είναι ότι όχι, είναι μολυσμένο, δεν κάνει το λάδι, είναι δηλαδή να δώσουμε στους ανθρώπους λάδι το οποίο να είναι προβληματικό. Πέστε μου, αν θέλετε να οργανώσουμε να τις μαζέψουμε. Εμείς αυτή την απάντηση έχουμε. Το κοιτάξαμε κι εμείς. Θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Νασιμπιάν,